Καλημέρα κύριε Παράκη. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς. Να είστε καλά. Ζήτησε να μιλήσουμε, διότι το νομοσχέδιο για τις πορείες έχει προκαλέσει ήδη σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Είχα χθες τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Καφούνη, ο οποίος έδωσε και στοιχεία για τις πορείες που έχουν γίνει τον Μάιο και τον Ιούνιο. Και αναφερόμενος στο ΚΚΕ, στις αντιδράσεις και στο ΠΑΜΕ, μας είπε ότι το μόνο που δεν πρέπει να ανησυχεί είναι το ΠΑΜΕ, διότι το ΠΑΜΕ είναι πάντα ένα κίνημα που κάνει, μια οργάνωση που κάνει πολύ οργανωμένες πορείες. Έχει υπεύθυνο πάντα, πάντα οι πορείες του περιφρουρούνται. Άρα το μόνο που δεν έχει να φοβάται τίποτα από το νομοσχέδιο είναι το ΠΑΜΕ, είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα φόβου, αντίληψης του τι είναι το ΠΑΜΕ και τα λοιπά. Εξάλλου εμείς εξετάσεις δίνουμε στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Είμαστε πρόεδροι σωματείων συνδικαλιστικών οργανώσεων και στα μέλη μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό μας ψηφίζουν και μας εμπιστεύονται. Το ζήτημα είναι ότι έχει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοια μορφή το νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατά το δεκούν η εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Όχι μόνο ενάντια στο ΠΑΜΕ ή στις εργατικές διαδηλώσεις, αλλά συνολικότερα ενάντια σε μια μερίδα του λαού που θα θέλει να αντιδράσει, ναι, ενάντια σε μια πολιτική που εφαρμόζεται, ενάντια σε ένα μέτρο, ακόμα και σε μια αυθόρμητη εκδήλωση που μπορεί να οργανωθεί απέναντι σε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Ερώτημα, εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Ερώτημα, εσείς, ναι, έχετε κάνει χιλιάδες πορείες όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Θεωρείτε ότι χρειάζεται, πέρα από το νομοσχέδιο τώρα, θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στις συνεχόμενες πορείες που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας και πολλές φορές προκαλούν και ζητήματα κυκλοφορίας κλπ? Δεν λέω όταν γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση ή μια μεγάλη πορεία που έχει, ας πούμε, 5 και 10 χιλιάδες ανθρώπους, αλλά όταν είναι μια πορεία με 50 ή 100 άτομα, εκεί χρειάζεται ένας εξορθολογισμός, τι λέτε? Γι' αυτό σας απάντησα ότι ο καθένας, mm-hmm, από τα θεσμικά όργανα, τα σωματεία, τους συλλόγους κτλ, ναι, κρίνεται με βάση αυτά που πράττει. Ναι. Όμως δεν μπορεί, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία μια μικρή συνάθρηση 50 ή 100 ατόμων, mm-hmm, να φέρνει σε ένα νομοσχέδιο με το οποίο μπορεί να κρίνει κατά το δοκούν κάποιος τρίτος, η αστυνομία εν προκειμένης, mm-hmm, ή ο υπουργός δημόσιας τάξης, το αν μια συγκέντρωση που έχει αποφασιστεί από συλλογικά όργανα μπορεί να είναι νόμιμη ή παράνομη με κάποιους γενικούς κανόνες οι οποίοι δεν είναι συγκεκριμένοι. Εντάξει, πάντως, και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απαγορεύεται. Και άλλες φορές. Και άλλες φορές. Εδώ λοιπόν η συζήτηση. Μισό λεπτό. Και άλλες φορές τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο, απαγορεύτηκαν διαδηλώσεις από την αστυνομία όταν έρχονταν ξένοι ηγέτες κλπ. Θέλω να πω ότι δεν χρειαζόταν, ναι, αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει ήδη δυνατότητα από προηγούμενο. Ακριβώς. Η δυνατότητα καταρχήν υπάρχει ήδη και όχι με αυτούς τους όρους. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Εμείς εναντιωθήκαμε και σε αυτές τις απαγορεύσεις. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχε έρθει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλαμε να διαδηλώσουμε. Η κυρία Μέρκελ και λοιπά. Ναι. Και η κυρία Μέρκελ και τα λοιπά. Άρα αυτό θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα απαράδεκτο πράγμα. Υπάρχει ήδη, δηλαδή δεν το εισάγει, ναι, το νομοσχέδιο για πρώτη φορά. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, κύριε Τάκη, κατά αυτή την έννοια, γιατί τόσο υψηλή τόνη? Η συζήτηση, λοιπόν, κύριε Τάκη, πρέπει να πάει στην ουσία του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Αυτό το νομοσχέδιο που πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις αντιγράφει χουντικούς νόμους και είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, ναι, να σημαίνει σήμερα στον 21ο αιώνα, θέλει να βάλει στο γύψο ή μάλλον προσχεδιάζει με επικίνδυνο τρόπο και μετατρέπει σε ιδιώνυμο αδίκημα, mm-hmm, τη συμμετοχή ενός εργαζόμενου ή ενός ανθρώπου που θέλει να διαμαρτυρηθεί σε μια διαδήλωση, εάν αυτή χαρακτηριστεί παράνομη από την εκάστοτε αστυνομία ή από τον εκάστοτε, ναι, υπουργό δημόσιας τάξης. Αυτό το πράγμα αντίκειται ακόμα και στα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, mm-hmm, και ουσιαστικά στοχεύει, κατά τη γνώμη μας και την εκτίμησή μας, έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, είπατε κι εσείς, ότι η αντιλαϊκή πολιτική όσο βαθαίνει έρχεται χέρι-χέρι με τα κατασταλτικά μέτρα. Μάλιστα. Και το επικίνδυνο στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό, κατά τη γνώμη μας. Είναι ομολογία της κυβέρνησης ότι το επόμενο διάστημα, ωραία, θα φέρει και άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Να πάρει μέτρα καταβολής. Να ρωτήσω την άποψή σας, λοιπόν, τι θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να γίνει για αυτές τις μικρές πορείες που λέμε και που αυτή ήταν η αφορμή να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση και να ζητείτε από πολλούς μια παρέμβαση. Για αυτές τις μικρές πορείες θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση ή όχι? Οι ρυθμίσεις που χρειάζονται υπάρχουν ήδη. Άμα δεν χρειάζεται ήδη να προσθεθεί κάτι στο νομοσχέδιο.
Μην με ρωτάτε τώρα για το πώς κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, ο Κάρστος, ο υπουργός δημόσιας τάξης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένος, κύριε Τάκη, προβοκάτσκες που συμβαίνουν. Μάλιστα. Οι οποίες λειτουργούν ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Να σας πω ένα παράδειγμα που συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες μέρες με την πορεία της Ποειδίνης στην Πανεπιστημίου, που είπαν πολλοί γιατί να πάει στο κομμάτι του οδοστρώματος που κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα, ενώ θα μπορούσε να πάει στο κομμάτι του οδοστρώματος που έγινε πεζόδρομος και να μην διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτό το ακούτε ή όχι? Θα μπορούσε να γίνει ή όχι? Για τη συγκέντρωση που είχα εγώ την ευθύνη εχθές το απόγευμα, συγκεκριμένα ως πρόεδρος του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, όπου είχαμε μαζευτεί περίπου 300-350 άτομα κάτω από το Υπουργείο, διαδηλώσαμε, είχαμε συνάντηση και με τον Διευθυντή του Γραφείου Εργασίας κτλ. Η κάθε οργάνωση λοιπόν κρίνεται για αυτό που κάνετε. Όχι, άλλο είναι, λέω, άλλο εσείς, να ωραία, εσείς ως ΠΑΜΕ θα μπορούσατε να κάνετε στην Πανεπιστημίου μία διαδήλωση, αλλά στο χώρο που είναι πεζόδρομος για να μην κλείσει η διέλευση των αυτοκινήτων ή όχι? Η κάθε οργάνωση όπως και η κάθε κυβέρνηση οφείλει να κρίνεται από τα μέλη της ή συνολικότερα από τους υπομόνους. Και όχι να μπαίνουν απαγορεύσεις εκ των προτέρων. Εδώ μιλάμε, το νομοσχέδιο λέει ότι μπορεί να κρυθεί παράνομη γιατί πιθανόν να προκληθούν ζημίες και βία. Ναι, απαντήστε μόνο σε αυτό που σας ρώτησα. Δηλαδή, αν κάνετε, οργανώσει αύριο το ΠΑΜΕ μία διαδήλωση στην Πανεπιστημίου, θα μπορούσε να την κάνει στο κομμάτι που είναι πεζόδρομος για να μην εμποδιστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή όχι? Εμείς σας απάντησα λοιπόν και με συγκεκριμένο παράδειγμα και σας λέω. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας είπα. Σας λέω. Ναι. Θα το κρίνει η εκάστοτε οργάνωση και όσοι θα αποφασίζει η αστυνομία. Μα δεν λέω για την αστυνομία. Εσάς το ρωτάω. Αφήστε την αστυνομία. Εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε λοιπόν, αυτό. Εμείς ως μέλος του ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών, χθες που είχαμε συγκέντρωση κάτω από το Υπουργείο, μια συγκέντρωση 300 ατόμων, ήμασταν στο πεζοδρόμιο του Υπουργείου και συγκεντρώναμε. Και διαδηλώναμε. Όμως, ξαναλέω, αυτό είναι θέμα να το κρίνει η κάθε οργάνωση, τα όργανα που εκλέγονται και ψηφίζονται και να πάρουν υπόψη τους και συνολικότερα πράγματα πέρα από αυτό που θέλουν να διεκδικήσουν. Μάλιστα. Όμως δεν μπορούμε να μετατρέπουμε τις αποφάσεις ενός συλλογικού οργάνου, ακόμα και αν είναι λανθασμένες, καταλαβαίνω την έννοια της ερώτησής σας, σε δικαιοδοσία της αστυνομίας ή του εκάστοτε υπουργού να την βγάζει παράνομη ή όχι. Ωραία. Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα. Αυτό είναι η ουσία του νομοσχεδίου και νομίζω γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε απαράδεκτο. Όχι, νομίζω, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε απαράδεκτο και απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα. Το κρατάω αυτό που είπατε. Κρατάω και την επισήμανση ότι μπορεί κάποιες φορές οι αποφάσεις να είναι λανθασμένες. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς αρκετά, γιατί θα προκαλέσει αντιπαράθεση αρκετή μέχρι να έρθει στη Βουλή. Προετοιμάζουμε συλλαλητήριο και συγκεντρώσεις. Έχουν βγει δεκάδες αποφάσεις ήδη σωματείων ενάντια σε αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο και ωραία. Έχουμε μπροστά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Καλά, κύριε Περάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.